Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα με το ένα πόδι μέσα στον μήνα Σεπτέμβριου ακόμη, αλλά τον αποχαιρετάμε με όλα του τα καλά και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το μήνα Οκτώβριο, το 10ο μήνα, που ελπίζουμε πραγματικά να είναι όμορφος, χαρούμενος και δημιουργικός. Δεν είχαμε ακόμη εδώ στην περιοχή μας πρωτοβρόχια, αν και οι μετεωρολόγοι μας έλεγαν ότι αλλάζει ο καιρός, με 2-3 βαθμούς να έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, όμως τίποτε το ιδιαίτερο, τίποτε το ανησυχητικό, ένα ωραίο βοριαδάκι, το οποίο βέβαια ξέρετε ότι εμείς εδώ απολαμβάνουμε, όμως πολλές άλλες περιοχές έχουν πληγεί με πλημμύρες, με καταιγίδες και με εικόνες ξένες για μας. Ελπίζουμε εκεί στη Φλόριντα, όλοι οι Έλληνες, Αμερικανοί, φυσικά, καλύμνοι, όσοι ζούσαν οι άνθρωποι εκεί, να μπόρεσαν να βρουν κάποιο καταφύγιο, να είναι όλοι καλά, το ευχόμαστε από καρδιάς, και να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία. Τώρα, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει, γιατί είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε μαζί μας, από την τοπική επικαιρότητα έχουμε να παρακολουθήσουμε τα εξής. Στο πρώτο μέρος και αμέσως μετά τώρα την καλημέρα μας, θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη φιλική συνάντηση που είχαν οι δύο σύλλογοι του ΤΑΕΚ Βοντό, Άτλας του Μικέ Κουλιανού, εδώ στην Κάλυμνο, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, αλλά και ο Σπάρτακος που ήρθαν από την ΚΟ, τα παιδιά με τον προπονητή τους, και χαιρόμαστε γιατί γίνονται ωραίες φιλικές συναντήσεις. Τα παιδιά εδώ δυναμώνουν τις φιλίες τους, ανταλλάσσουν απόψεις και αλλά και τεχνικές, και φυσικά όλα αυτά εν ώψη πανελλήνιας αναμέτρησης, πανελληνίων αγώνων που θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο, γύρω στις 20 του μήνα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα, στο δεύτερο μέρος θα βρεθούμε στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ, εκεί όπου ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαστροκούκος, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Μιχάλης Μελελέκης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες έδωσαν το στίγμα μιας νέας ενότητας, εξυγχρονισμού, με ηλεκτρονικές πια δυνατότητες, να έχουμε το λογαριασμό μας. Ηλεκτρονικούς λοιπόν λογαριασμούς, τέρμα οι επιστολές και τα χαρτιά, και μπαίνουμε σε μια πιο εξυγχρονισμένη εποχή και όλα όσα θα ακούσατε και από τους δύο που μίλησαν και όχι μόνο. Θα πάμε μετά στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ, όπου θα δούμε κάποια αποσπάσματα, γιατί καταλαβαίνετε εκεί η κατάσταση κράτησε ώρες. Όμως, να δώσουμε τη δυνατότητα να ακουστεί λίγο όσον αφορά ο Δήμαρχος που μιλάει για τα χρέη που παρέλαβαν και μιλάει για ένα ποσό μεγάλο των 3 εκατομμυρίων, το οποίο στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα δείτε τον πρώην Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη να το καταρρύπτει, να λέει για τους δικούς του ισχυρισμούς, να δείχνει τα δικά του χαρτιά και ντοκουμέντα, και να μιλάει για ένα εντελώς διαφορετικό μικρό ποσό. Όλα αυτά λοιπόν στη σημερινή ατζέντα, αγαπητοί μου φίλοι, της εκπομπής μας 90 λεπτά Κάλυμνος. Μικρός ο πρόλογος για να μπορέσουμε να δίδουμε πάντα τη δυνατότητα πολλά και ενδιαφέροντα ποικίλα θέματα να ακολουθούν. Θέλω να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και όμορφη ελληνική μουσικοχορευτική χρειά τόσο από τη μεριά του Campbell Ohio και του Συλλόγου Αρχαγγέλου των Καλυμνίων, όσο και από την Αυστραλία. Καμαρώσαμε για άλλη μια φορά Σαββατοκύριακο τώρα, με ωραίες εκδηλώσεις, με ωραίες μουσικοχορευτικές εμφανίσεις από τους συλλόγους και τα γκρουπ των παιδιών. Είναι τόσο ωραίο και βίωνο και θετικό αυτό το μήνυμα, να βλέπει κανείς τα παιδιά στο εξωτερικό, όσο μακριά κι αν είναι, δεν ξεχθούν, αντιθέτως μαθαίνουν, ενδυναμώνουν, ψάχνουν, μαθαίνουν κι άλλα και είναι σε θέση να μας παρουσιάσουν όλη αυτή την ωραία εικόνα της ελληνικότητας, των καλλιμνικών χωρών, των κρητικών και όχι μόνο. Εμείς χαιρόμαστε για όλα αυτά τα επιτεύγματα, μαζί με την ενημέρωση που αναμένουμε και από τον Darwin τις επόμενες ημέρες από τον Αντώνη Μιαούδη. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετάμε. Να πούμε βέβαια ότι κρατάμε όλο αυτό με την ελληνικότητα, με τις στολές τους, με τις ωραίες τους τις φορεσιές, για να τα δούμε στην αυριανή εκπομπή, με ό,τι καινούριο άλλο θέμα έλθει να προσθεθεί στην επικαιρότητα. Να ευχηθούμε από τώρα καλό μήνα, με υγεία και χαρά σε όλους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις πρώτες εικόνες.
οι σύλλογοι τα εκβοντό, Άτλας και Σπάρτα Κοσκό, αμέσως μετά ηλεκτρονικοί λογαριασμοί από την ΔΕΙΑΚ και ενημέρωση και μετά Γενική Συνέλευση ΑΝΕΚ, ένα απόσπασμα για να μπούμε στο πνεύμα, για να κλείσουμε με τις δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Διακομιχάλη. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε το Hotel Elena Village, τον κύριο Γιώργο Ντόβελο και τη σύζυγό του, τους ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή ξεκούραση. Το Gymnasium for All που έχει πολλά καινούργια τμήματα, αλλά φυσικά την Αργό που είναι χρόνια κοντά μας, της οικογένειας Ψαρομπά, την μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία η οποία πραγματικά μας κάνει περήφανους σε όλη την Ελλάδα με τα επιτεύγματά της. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Εδώ στις εγκαταστάσεις του Taekwondo Atlas, καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες. Είμαστε. Κύριε Κουλιανέ, καλώς ορίζουμε τους καλεσμένους σας και ελάτε να δούμε πώς ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα και από εμάς. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον σύλλογο Πάση Πάρχα Κοσκό από τον εκεί μας ΚΟΠ, να κάνουμε μια αγωνιστική προπόνηση, φιλική αγωνιστική προπόνηση, εν ώψη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που είναι τώρα τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στο που θα γίνει στη Ιστορία και Φιλία στον Πειραιά. Μάλιστα. Και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν λίγο μεταξύ τους, να αλλάξουν λίγο κάποιες αγωνιστικές τεχνικές, να κάνουν κάποιες φιλίες πάλι καινούργιες. Γιατί όχι, όλα αυτά είναι εμπειρίες. Να θεωρήσω ότι τα κορίτσια εδώ είναι που θα πάρουν μέρος. Τα κορίτσια εδώ θα πάρουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 18 με 20 Οκτωβρίου που θα γίνει στην Πειραιά. Ωραία. Κορίτσια, είμαστε έτοιμες, έτσι. Έχουμε περάσει όλες τις σχετικές διαδικασίες προετοιμασίας. Μπράβο, χαίρομαι. Και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε σήμερα και εδώ τον δάσκαλο, τον κύριο Παραχάνο. Βεβαίως. Γνώριμος φίλος της Καλύμνου, έτσι. Αν θέλαμε να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό της περασμένης χρονιάς, ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια, κατακτήσαμε στόχους και επιθυμίες. Εγώ καταρχήν, αφού ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Μικέτο Κουλιανού για την εξαιρετική πρόσκληση, θα πρέπει καταρχήν να πω ότι πραγματικά μας συνδέουν αδελφικές φιλίες εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας είναι, να το πω σε εισαγωγικά, φιλενικέ, ήρθαμε να κλέψουμε λίγο από τη δυναμική της Καλύμνου. Οφείλω να το αναγνωρίσω και θα πρέπει να το τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί σε πανελλήνιο επίπεδο και όχι μόνο, και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους, και στους προπονητές και στους αθλητές αλλά και στους γονείς. Είναι ιδιαίτερη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύεται η δυναμική και γενικότερα όλο αυτό το πλούσιο ταλέντο που διαθέτει η Κάλυμνος και όλη η αθλητική περιοχή και η ΚΟΣ. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε εδώ, συμμετέχουμε, προετοιμαζόμαστε με τις ομάδες μας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πιάτων Κορασίδων και Νέων Αντρών στις 18 με 20 Οκτωβρίου που θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και αυτό ήταν και ο στόχος μας σήμερα, να είμαστε εδώ, να ανταλλάξουμε, όπως είπε ο συνάδελφος, προπονητικές δομές, να κάνουμε κάποιες έτσι συναντήσεις μαζί με τα παιδιά και το σημαντικότερο απ' όλα να χτίσουμε καινούργιες φιλίες μεταξύ τους όλοι οι αθλητές. Σχετικά με τον απολογισμό, να πω ότι ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη από κάθε άποψη, και από θέμα οικονομικών και από θέμα αθλητικών δραστηριοτήτων. Διανύουμε μια χρονιά εκλογών για όλες τις ελληνικές ομοσπονδίες, όπου και εκεί υπάρχει ένα θέμα προγραμματισμού, αν θέλετε ακόμα και για την σωστή διαχείριση της υπηρεοργάνωσης. Σε αυτό βέβαια το επομίζονται και οι σύλλογοι με τη σειρά τους. Εμείς πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρυσι. Συμμετείχαμε και στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που έγινε στις Σέρες. Συμμετείχαμε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φίλων Αθλήτων. Δεν καταφέραμε να φέρουμε ένα μετάλλιο. Η συμμετοχή για μας είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και το θέμα είναι οι εμπειρίες που πήραν τα παιδιά και τις πολύ καλές θέσεις που φτάσαμε. Πολύ τιμητικά τα λόγια, κύριε Κουλιανέ, για σας και για όλη εδώ την ομάδα, για όλα τα παιδιά που ακούτε από τον συνάδελφο προπονητή. Έτσι, που πάει να πει ότι όλα αυτά τα χρόνια βλέπει, παρατηρεί, αξιολογεί και αυτές είναι οι δηλώσεις του. Και χαίρομαι που έχετε φτάσει σε αυτό το ωραίο επίπεδο, το να έρχεστε εσείς από τη Ρόδο, από την ΚΟ, οι φίλοι μας, να πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, μακάρι σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, να είχαμε αυτές τις καλές έτσι, συνεργασίες και μετακινήσεις. Ο αθλητισμός διαγράφει την πορεία των αθλητών μας, αλλά και εμάς όλων γενικότερα. Σωστό. Στη ζωή. Σωστό. Έτσι, και ειδικά οι πολεμικές ταινίες όπως είναι το Taekwondo, που μας μαθαίνουν πότε
να αμυνόμαστε και πότε να έχουμε τη δυνατότητα της επίθεσης, και ότι έχουμε και στη ζωή. Ακριβώς. Να μάθουμε πότε μπορούμε να διεκδικήσουμε και πότε θα πρέπει να υποχωρήσουμε και να απολύσουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύ σοβαρό και καλό για άλλη μια φορά από αυτό το θέμα και από τη δική σας δυνατότητα να στηριχτεί ακόμα περισσότερο ο άντρας καλή μου. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ πλούσια συνεργασία μας, αφού μετά από αυτή τη συνάντηση έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως είπε και ο συνάδελφος, το είπα και εγώ. Έχουμε άλλο ένα πολύ πλούσιο σεμινάριο στην ΚΟ. Έχουμε αποστολές στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε στήριξη. Χριστό. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από κάθε φορέα ο οποίος αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια. Ναι. Το έργο που κάνουμε στην νεολαία και στα νέα παιδιά και στην επόμενη γενιά. Και είναι δίπλα μας να μας υποστηρίξει και να μας υποστηρίξει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μακάρι και σπόνσορες αυτή την ώρα να ακούν και να ανταποκριθούν. Λοιπόν, δεν σας ακούσαμε, κύριε Κουλιανέ. Σχέση μας είναι αμοιβές, με το δάσκαλο οπτικό. Τέτοιες συναντήσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά. Δεν κάνουμε πάρα πολύ συχνά τις συναντήσεις, αλλά πρέπει να γίνονται γιατί είμαστε εδώ, είμαστε λίγο αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους δίπλα μας ώστε τα παιδιά να προπονηθούν. Και αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε τις συναντήσεις και πρέπει να είναι πιο συχνές. Εμείς θα μεταβούμε και στην ΚΟ τον επόμενο μήνα που έχει ένα προπονητικό σεμινάριο με έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Το φέρνει ο δάσκαλος από την Αθήνα. Και εκεί πάλι θα τα αλλάξουμε πάλι κάποιες προπονητικές τεχνικές. Θα πάρουμε πράγματα και από εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι για το επίπεδο που έχετε κατακτήσει και εύχομαι πραγματικά ακόμη περισσότερα. Και συγχαρητήρια στα παιδιά μας, αλλά και σε όλους τους γονείς που είναι εδώ, Σαββατοκύριακα, που θα μπορούσαν να είναι στην παραλία ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όμως είναι εδώ δίπλα τους, παρακολουθούν, στέκονται με σεβασμό και με αγάπη σε αυτό το οποίο έχετε ξεκινήσει με τόσο πάθος. Λοιπόν, καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Δεν ξέρω αν θέλουν κάτι να πούν τα παιδιά μας. Θέλετε να μας πείτε τα ονόματά σας τουλάχιστον, δυνατά. Μαρία Τσικούρη. Πολύ ωραία. Μαρία Κουλιανού. Μαρία Κουλιανού. Ευδοξία Κουλιανού. Και Νομική Ζαέρη. Τα παιδιά, τα δύο κορίτσια εδώ είναι η πρώτη φορά που παίρνουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Είναι οι πιο μικρές κατηγορίες. Από εκεί οι δύο πιο μεγαλύτερες θα διεκδικήσουν τα μόρια στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Είναι 14 χρόνια. Από 14 χρόνια και πάνω μπορούμε να διεκδικήσουμε σε τα μόρια και σε κάποιο παρελθόν πρωτάθλημα ή σε σχολικό πρωτάθλημα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε τώρα. Το ευχόμαστε από καρδιάς, κορίτσια μας, να γυρίσετε με πλατιά χαμόγελα και επιτυχίες. Να σας αφήσουμε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Να ευχηθούμε όλοι καλύτερο και για τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, να φέρει πραγματικά όμορφες στιγμές επιτυχίας. Και αν τα φέρει ωραία και η βόλτα μας, να είμαστε και κάποια στιγμή στην ΚΟ, να δούμε και τι γίνεται εκεί από κοντά. Την παρουσία σας και θα σας χαρά μας, όποτε μας καλείτε, εδώ είμαστε, γιατί όσο θέλουμε, να κάνετε πράξη. Θέλουμε πραγματικά να τα αναδεικνύουμε και να φέρνουμε στους κόλπους του αθλητισμού πολύ περισσότερα παιδιά. Βλέπετε πολύ ανησυχητικά τα αθηναϊκά ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν, έτσι, με ανήλικα παιδιά. Είναι δεύτερο στην κατάταξη. Το Νότιο Αιγαίο. Ευτυχώς. Είναι δεύτερο στην κατάταξη. Είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό. Άρα λοιπόν. Η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα των ανηλίκων διαρκώς αυξάνεται. Έτσι. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε την υπετιότητα και πώς θα βοηθήσουμε μακάρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μακάρι να τα καταφέρουμε και σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σήμερα ο σκοπός της συνάντησης εδώ είναι για να αναδείξει και η ΔΕΙΑΚ μία μόνο δράση. Έχει πολύ σπουδαίες να ανακοινώσει, αλλά θα ανακοινώσει μόνο μία. Και γιατί είναι σπουδαία? Είναι σπουδαία γιατί αφορά την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Πολίτες δηλαδή που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο από το σπίτι, γλιτώνοντας κόπο, γλιτώνοντας στρες, γλιτώνοντας καύσιμα και όλα τα σχετικά. Δεν θα πω εγώ περισσότερα, θέλω απλά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τον Μιχάλη τον Λελέκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑ, τον συνάδελφο τον Χαράλαμπο τον Σφουγγαριστό, οι οποίοι κάνουν αθόρυβα σπουδαία δουλειά, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες
οι οποίοι συνδράμουν σε όποια πολιτική απόφαση παίρνει η διοίκηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της επιχείρησης και κατ' επέκταση της κοινωνίας. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος και τα στελέχη θα σας πούν περισσότερα. Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω που παραβρεθείτε σήμερα μετά το κάλεσμα μας να ενημερώσουμε τον καλλιμνιακό λαό. Εγώ θα πω δύο κουβέντες στα γρήγορα και το σκεφτικό όλο θα το αναλύσει ο περισσιακός παράγοντας που θα χειριστεί και το πρόγραμμα όλο μαζί με τον κύριο Σουγκαρισκό. Είναι τα δύο άτομα από την εταιρεία που έχουν εκλεγεί για να χειριστούν το πρόγραμμα αυτό. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε είχαμε πολύ δυνατό πρόβλημα στην υπηρεσία με τους λογαριασμούς. Εγώ δεν τα λέω έτσι απλά, να καταλάβει ο κόσμος. Με τους λογαριασμούς που δεν γυρνάνε και μέχρι τώρα δεν είμαστε συνεπείς. Αμέσως κάθισα με την υπηρεσία και με τον συνάδελφο μου, τον Πάπη Σουγκαριστό, και είπαμε πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό, το καυτό. Και το πρόβλημα αυτό για να λυθεί υπάρχει ένας τρόπος, όπως το έχουν λύσει πολλές εταιρείες μεγάλες, όπως είναι το ΤΕ, όπως είναι η Κοσμοτέ, όπως είναι διάφορες επιχειρήσεις. Ενταχθήκαμε και εμείς, ψάξαμε και βρήκαμε ένα πρόγραμμα που μπορούμε να ενταχθούμε μέσα, που άμεσα ο καταναλωτής να μην περιμένει να του στείλει ο λογαριασμό, να μπαίνει μέσα στο κινητό. Το ψάξαμε, βρήκαμε ένα πρόγραμμα καλό, που αυτό επειδή είναι πολύ λεπτομέρειες και έχει πολλές δράσεις πάνω να πει ο καταναλωτής που καταναλώνει αυτό το προϊόν, ας πούμε, να μπει μέσα και να ελέγξει, έχει πάρα πολλές, μπορεί να πληρώνει από το κινητό, μπορεί χίλιες δυο εφαρμογές, ακόμα υπάρχει άλλη μια εφαρμογή που θα το κάνουμε πιλωτικά σε ένα μικρό κομμάτι δίκτυο εδώ στην Κάνωνο που να παίρνει και το ρολόι, την κατανάλωση του στο κινητό μέσα που θα γίνεται. Νομίζω αφέρσου θα το ξεκινήσουμε. Αυτά όλα θα τα αναλύσει ο κύριος Κορφιάτης, που θα είναι υπεύθυνος, που έχει κάνει το σεμινάριο, ήδη έχει κάνει σεμινάριο με τον κύριο Σουγκαριστό, που είναι, μπορεί να σας τα αναλύσει. Γι' αυτό δίνω το λόγο στον υπεύθυνο του προγράμματος να μιλήσει. Ευχαριστώ, κύριε Κορφιάτη. Λοιπόν, σας χαιρετώ και εγώ από τη μεριά μου. Ονομάζομαι Κορφιάτης Μαρίνος. Είμαι υπεύθυνος μηχανογράφης ΔΙΑ Καλλίμνης. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε η νέα διοίκηση του Φεβρουάριο και ειδικά ο Πρόεδρος, ένας από τους βασικούς στόχους που είχε βάλει ήταν και η αναβάθμιση του προγράμματος, του υπάρχουν προγράμματος. Πραγματικά το τρέξαμε σε λιγότερο από 6 μήνες, ενώ το περιμέναμε χρόνια να γίνει αυτό το πράγμα. Τελικά καταφέραμε και προσαρμόσαμε το υπάρχον πρόγραμμα της σύνδεσης σε μια έξυπνη εφαρμογή. Αυτή η έξυπνη εφαρμογή λέγεται Smart Ville. Αν το πούμε και προφορικά, στα λατινικά, Smart Ville με δύο λάμδα για να το ακουστεί περισσότερο. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν έχει τη δυνατότητα παρακολούθηση πολλαπλών υδρομέτρων και λογαριασμών. Δηλαδή, κάποιος θα κάνει την εγγραφή του και θα μπορεί να παρακολουθήσει όχι μόνο ένα υδρόμετρο, και δεύτερο και τρίτο τη μητέρα του, τη αδερφή του, οποιαδήποτε περίπτωση. Θα γίνει ταυτοποίηση από εμάς ή και σε λίγο από το Tax.net. Για να... Λοιπόν, θα έχει δυνατότητα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια και άμεση εξόφληση λογαριασμών. Θα μπορεί δηλαδή να το λαμβάνει το λογαριασμό του την ίδια στιγμή που το βγάζουμε εμείς και να το πληρώνει άμεσα. Πλήρη δεδομένη κατανάλωση. Τι μιλάμε, θα μπαίνει και θα βλέπει όλους τους λογαριασμούς και τους πριν, να μπορεί να τους τυπώνει σε PDF και να βλέπει και τις καταναλώσεις τους και μπορεί να αντιμετωπίσει και μια τυχόν διαρροή που μπορεί να τύχει. Δηλαδή, θα ελέγχει μακριά το υδρόμετρό του και όταν δει η πετρολογική κατανάλωση να καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο σπίτι του. Εκεί υπάρχει ένα παραθυράκι που λέγεται έχει δυνατότητα στις αναφορές που εκεί θα μπορεί άμεσα να μας στέλνει μηνύματα 15 ώρες στο 24ωρο και εκεί θα μας βοηθήσει ο κύριος Σουγκαριστός Χαράλαμπος που είναι στις περισσότερες ώρες ζωής μένει εδώ, ζει εδώ πέρα μέσα στη ΔΕΙΑ και θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και εκεί διάφορα προβλήματα. Άμεσα όμως. Μια διαρροή που βρίσκεται δρόμο. Μια κατανάλωση υπερβολική όπως έχουμε πει. Ότι ζητάει κάποιο στην Αυστραλία να γίνει διακοπή επανασύνδεση. Μέχρι τώρα παίρναν τηλέφωνο, στέλνουν εξοδοτήσεις, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Τώρα με ένα αίτημα απλά θα γίνει τη δουλειά του. Με λίγα λόγια, θα έχει μια άμεση ανταπόκριση, μια πλήρη ενημέρωση το τι συμβαίνει στο σπίτι του και στην παροχή του και στη γειτονιά συγχρόνως υπεραιτέρω όσο και σε μια συνοικία.
Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το σύστημα ήδη λειτουργεί. Όποιος κάνει εγγραφή και ζητήσει ηλεκτρονική ενημέρωση θα έχει και μία έκπτωση 1 ευρώ το χρόνο, σαν μπόνους. Κοιτάξτε, κάτι είναι και αυτό. Το πρόγραμμα το κάτι πρόγραμμα το πρόγραμμα αυτό. Έχει δηλώσει αυτό. Κάποιος μπορεί να μην κάνει εγγραφή και να δει σαν ιδιώτης μέσα και να δει πάλι το λογαριασμό του, αλλά θα λύσει το πρόβλημα που ταλαντίζεται τόσο καιρό την Καλύμνο, που ήταν το 30% των ανθρώπων που ζουν εκτός Καλύμνου. Είναι μετανάστες, είναι στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Και έτσι θα μπορούμε οι άνθρωποι να ησυχάσουν και απλώς το λογαριασμό του να είναι ήσυχοι. Και η ΔΕΙΑ θα κερδίσει από αυτό το σύστημα που έχουμε φτιάξει. Τώρα στο επόμενο είναι στο μέλλον, έχει και άλλο στόχο ο πρόεδρος. Να βάλει ηλεκτρονικό ρολόι για να παίρνουμε αυτόματες ενημερώσεις από τα κινητά. Γι' αυτό ένα πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή, παίρνει άλλη διάσταση η επιχείρηση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ό,τι έχει σχέση η οικογένεια, η επιχείρηση, το ξενοδοχείο με το νερό και τη ΔΕΙΑΚ, θα μπορεί κανείς να ενημερώνεται και να τα παρακολουθεί από το σπίτι του. Και να στάξει τα τραπανά. Και θα λέμε λοιπόν, ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια θα έρχονται στο σπίτι. Δεν θα περιμένουμε πλέον τον υπάλληλο και να έχουμε το έδωσε στο χαρτί. Δεν μου το έδωσε ο υπάλληλος, μα εγώ το πήγα. Και να κυνηγάμε ας πούμε κυνήγι μαγισσών και ο κόσμος να ταλαιπωρείται, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες επίσης να ταλαιπωρούνται. Το έδωσε ή δεν το έδωσα. Τώρα θα έρχεται ηλεκτρονικός τη στιγμή που θα το ζητήσει και θα μπει τα δεδομένα μέσα στο πρόγραμμα. Δεύτερον, θα μπορεί να εξοφλεί άμεσα από το σπίτι του, όπως κάνουμε εμείς από το κινητό μας, τους λογαριασμούς τότε ή της ΔΕΗ και τα σχετικά. Εξυγχρονίζεται λοιπόν προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, εξυπηρετεί η ΔΕΙΑΚ με τα νέα δεδομένα. Θα ενημερώνεται ο πολίτης για την πλήρη κατανάλωση του νερού. Δεν θα έχουμε πλέον το φαινόμενο, μα γιατί μου ήρθε αυτό το ποσό, εγώ δεν το κατανάλωσα, και αν το υπάλληλος να πηγαίνει και πάλι να παίζουμε ας πούμε τον κλέφτες και αστυνόμους, ποιος έχει δίκαιο, και χανόμαστε σε αυτό και δημιουργούνται ταλαιπωρία σε όλους δημιουργείται. Άρα λοιπόν θα έχει πλήρη δεδομένα της κατανάλωσης και του τρέχοντος λογαριασμού και των παρελθόντων. Να έχει δηλαδή, θα του δίδεται έξυπνη πληροφόρηση σχετικά με το υδρόμετρο. Τρέχει το υδρόμετρο, κάνει υπερκατανάλωση, είναι μια έξυπνη πληροφορία που θα στη δίνει. Πρόσεχε, γιατί τα κυβικά σου έχουν περάσει το φυσιολογικό όριο. Και επειδή είναι πολύ σπουδαίο και θα φανεί στην πράξη, θα πω μόνο ότι τώρα πλέον θα μπορεί κανείς από το σπίτι του να καταθέτει οποιοδήποτε προβληματισμό, οποιοδήποτε παράπονο στην υπηρεσία και θα παίρνει ηλεκτρονικά την απάντησή του, για να μην έχουμε επίσης το φαινόμενο να ταλαιπωρείται ο πολίτης ότι ήρθα, βρήκα τον υπηρεσιακό παράγοντα και μου μίλησε όχι καλά. Ή ο υπηρεσιακός παράγοντας να λέει προστατέψτε με τους πολίτες γιατί έρχονται και φωνάζουν. Άρα λοιπόν, σεβόμενοι την ψήφο του κόσμου, σεβόμενοι την κοινωνία, σεβόμενοι την υπηρεσία, σεβόμενοι τους εαυτούς μας, προχωράμε στη νέα εποχή για το καλό όλο μας. Πιστεύω ότι είναι από τις πλέον σημαντικές δομές που διαθέτει το νησί μας αυτή τη ΑΝΕΚ. Και δεν περίμενα σε καμία των περιπτώσεων ότι δεν θα υπάρχουν εδώ οι εκπρόσωποι των άλλων παρατάξεων, και δεν μιλάω μετόχων, διότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν παρατάξεις. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Καλά, τίθεται αμέσως το ερώτημα. Δεν σας ενδιαφέρει η πορεία της ΑΝΕΚ? Δύο κοινά τουλάχιστον συμβαίνουν. Ή η εταιρεία είσαστε πεπισμένοι ότι είναι διαλυμένη παντελώς, οπότε καλώς δεν προσέρχεστε. Είναι εντελώς διαλυμένη, οπότε τι να κάνετε. Ή η
η εταιρεία ανθεί τόσο πολύ που να πάμε όλοι μαζί να διαπραγματευτούμε την αγορά του Blue Star. Δύο, αν θέλετε. Όμως, οφείλω να τονίσω την παρουσία του μετόχου της, και εκπρόσωπος της παράταξης του, του κυρίου Μαύρου, που καλώς βρίσκεται στην Γενική Συνέλευση. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ με τις ανακοινώσεις. Να καλωσορίσω τον κύριο Μαυρομήτρο Λεωνίδα, ο οποίος είναι ο ορκωτός ελεγχτής που κάνει τον έλεγχο στην εταιρεία, όπως επίσης όπως γνωρίζετε θα γίνει δεύτερος διαχειριστικός. Το λόγο έχει ο κύριος Μαυρομήτρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τον διαχειριστικό έλεγχο για το 2023 και για κάποια χρόνια προς πίσω. Καταρχήν να σας πω το εξής, ότι κάνοντας χρήση, όπως είπε προηγουμένως ο αντιπρόεδρος, της ευεργετικής διάταξης από το Υπουργείο Οικονομικών που έδωσε μια προθεσμία 50 ημερών, άρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου να το πούμε ουσιαστικά, μας λύνει τα χέρια διότι ανακύπτουν στοιχεία, θέλουμε να είμαστε πολύ ακριβείς. Εγώ θα σας δώσω μια τάξη μεγέθους για τη ζημιογόνο χρήση του 2023. Είμαστε περίπου αυτή τη στιγμή στο 1.046.000-1.050.000 είναι το αποτέλεσμα, η ζημία για το 2023. Αυτό όμως με κάποια επιφύλαξη, διότι δεν έρχονται επίσημες οικονομικές καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι draft αυτά που έχουμε εμείς λάβει και κάποια πράγματα που έχουμε ελέγξει και γι' αυτό διατηρούμε την επιφύλαξη που είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Ο Πρόεδρος. Ανακύπτουν στοιχεία και δεν θέλω, επειδή γνωρίζω από τοπικές κοινωνίες, να πω ότι θα είναι αυτό το ποσό, θα είναι εκείνο το ποσό. Η τάξη του μεγέθους βέβαια είναι ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή η εταιρεία, αυτό θέλω να το τονίσω, δεν είναι σε καλό σημείο. Είναι σε άσχημο σημείο, έχει περίπου στα 3 εκατομμύρια υποχρεώσεις, έχει περίπου το μισό από αυτές είναι υποχρεώσεις λιγτές που πρέπει να πληρωθούν άμεσα σε προμηθευτές, περίπου στο 1.300.000-1.400.000. Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, τα στοιχεία υπάρχουν, αλλά επειδή αυτά θα έχουν κάποιες αλλαγές, θέλουμε με την αναβολή στην τελική έκθεσή μας να είμαστε ακριβείς όταν θα έρθουμε να πούμε είναι 3.346.522. Έτσι, το οποίο το έχουμε αυτό, αλλά σας λέω ότι ανακύπτουν στοιχεία, τιμολόγια κλπ. Τα οποία θα είναι προς το χείρον, όχι προς το μέλλον. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Κατ' εμέ, αυτό που πρέπει να γίνει είναι, θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των δαπανών. Ήτανε αρκετά μειωμένα τα έσοδα όσον αφορά το 2023 σε σχέση με το 2022. Δεν έχω κάτι άλλο επί του παρόντος να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας για κάποιες ερωτήσεις, αν προκύπτουν. Και πάλι όμως σας λέω ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά, έτσι, και θα υπάρξει στο τέλος η ολοκλήρωση για να έχουμε και το τελικό πόρισμα για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε πλήρως. Σας ευχαριστώ. Να πω εγώ δύο πράγματα, αρχικώς. Δύο διευκρινήσεις. Παρακαλώ τον κύριο Κορκωτό. Είπατε ότι οι υποχρεώσεις είναι 3 ίσως και πάνω εκατομμύρια. Γιατί είπατε διάφορα νούμερα, τώρα και να πούμε. Ακριβώς. Είναι περίπου αυτή τη στιγμή στα 3.050.000. Εκ των οποίων περίπου το 1.300, αν θυμάμαι καλά, είναι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και περίπου 920.000 είναι οι υποχρεώσεις προς τραπεζικό δανεισμό, προς δάνεια. Εγώ θα ξεφύγω από την από τα λεγόμενα του ορκωτού. Όμως, επειδή πολλές φορές μ' ακούτε να μιλάω με νούμερα, θα
σας πω δύο-τρία πράγματα μέσα από το πρακτικό παραλαβής του Ταμείου, το οποίο υπογράφει ο κύριος Θανάτσης, είναι δικό του πρακτικό, ο Αχιλλέας Ρούσος. Δεν το υπέγραψε ο δικός μας πρόεδρος, γιατί θεωρεί ότι είναι ελλιπές. Ένα σχόλιο στο πρακτικό. Αυτό φέρει η ημερομηνία σύνταξης στις 9 του Απρίλη, την ημέρα δηλαδή που αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση. Ξέρετε πότε ήρθε ως εισερχόμενο? Στις 24 Εβδόμου. Από 9 Τετάρτου που έπρεπε αυτό να είναι στα χέρια μας, ήρθε 24 Εβδόμου. Θυμάστε τι σας έλεγα, ότι δεν έχουμε παραλάβει ακόμα ταμείο? Ορίστε το τεκμήριο. Θυμάστε που σας έλεγα, τι μου ζητάτε, δεν έχουν παραλάβει λογιστήριο? Αυτά είναι, συνάδελφοι. Πήγαμε έβδομο για να μας δώσουν το ταμείο και τα κλειδιά του ταμείου. Θα σας πω λοιπόν δύο-τρία πράγματα μέσα από αυτά, όπως ο τέος πρόεδρος κύριος Θανάτσης τα γράφει. Επιταγές εκκρεμούσες για πληρωμή εκδόσεως ΑΝΕΔ. Να μην σας διαβάσω σε ποιους είναι οι επιταγές, να τα πούμε όταν έρθει, έτσι είναι κύριε, να τα πούμε όταν έρθει το τελικό πόρισμα. Απλά θα σας διαβάσω σύνολο επιταγών που εκκρεμούν για πληρωμή από την ΑΝΕΚ 250.000 ευρώ. Συναλλαγματικές 22.998,93 ευρώ. Επιταγές πληρωμένες και εκκρεμούσες για επιστροφή εκδόσεως ΑΝΕΚ 327.500 ευρώ. Διάφορα τουριστικά, λέει παράδειγμα, Διακομιχάλης Travel, χρωστάει ένα ψηλό ποσό. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το πρακτορείο. Λέει Kido Tours και τα λοιπά, για να μην σας λέω ονόματα. Σε τουριστικά λοιπόν δράσεις 38.071,34 ευρώ. Οφειλόμενη μισθή υπαλλήλων. Οφειλόμενη λοιπόν μισθή υπαλλήλων 255.279,80 ευρώ. Οφειλόμενα ποσά σε προμηθευτές και συνεργάτες. ...251.714,52 ευρώ. Σύνολο αυτό που σας διάβασα, 1.129.856,57 ευρώ. Δάνεια 844.799,81 ευρώ. Προκαταβολές για το καινούριο σκάφος. Έχει μικρές προκαταβολές και μου κάνει εντύπωση. Εδώ έχει 24.987, 6.707, 31.282, 4.000, 5.000 και 2.000, σύνολο 75.785. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, που είπε ο προηγουμένος ο κύριος Μαυρομήτρος, ότι ψάχνουμε πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι στο καινούριο σκάφος οι οφειλές που έχουν πληρωθεί ξεπερνάνε το 1.400.
Εδώ λοιπόν, στο υπόμνημα που μας καταθέτει ως παραδοταίο ο κύριος Στανάτσης, αναφέρει ότι πλήρωσα 75.784 και μου κάνει εντύπωση τι είναι αυτό το ποσό. Αυτά λοιπόν που σας διάβασα, αν τα θρήσετε, τουλάχιστον θα θέλετε όχι τεπώ, αλλά θα είσαστε στα πρόθυρα του εγκεφαλικού, διότι αυτές οι υποχρεώσεις, κύριοι μέτοχοι, είναι απαιτητές. Κανείς δεν έδωσε τα προϊόντα του. Κανείς δεν πρόσφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν. Όλοι απαιτούν. Και έρχεται να γίνει πιο τραγικό το γεγονός ότι για να μπορέσεις λοιπόν να αρχίσεις να βάζεις τα πράγματα σε μια ροή, πρέπει να έχεις και τα εργαλεία σου που σου φέρνουν τα έσοδα. Ποια ήταν τα εργαλεία μας? Δύο. Διότι το τρίτο εργαλείο βυθίστηκε και ακόμα δεν ξέρουμε τον λόγο που βυθίστηκε. Τα εργαλεία λοιπόν ποια ήταν που θα μας φέρναν έσοδα? Κάλυμνος Dolphin με δύο καμένες μηχανές. Και πήγε στην Αθήνα. Νήσος Κάλυμνος με τις συμπτώσεις που σας προανάφερα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και έφυγε εσπεσμένα στις δεξαμενές του Πειραιά. Άρα, δεν φτάνει λοιπόν η δεινή οικονομική κατάσταση, έχεις και τα σκάφη με πολλά προβλήματα. Και θέλω να κάνω εδώ, αν θέλετε, μου φαίνεται και περίεργο και ως καλύμνος. Έχουν γίνει κατάσχεση σε λογαριασμό της ΑΝΕ από εργαζόμενο της ΑΝΕ. Εντάξει, και δεν προλάβαμε όταν μας έστειλε τις επιστολές για την κατάσχεση, δεν προλάβαμε ούτε καν να ερευνήσουμε αν τα ποσά που μας ζητάνε είναι αληθή ή όχι. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν που μας έκανε αυτή τη στιγμή η κατάσχεση ζητά από την ΑΝΕ περίπου 20.000 ευρώ, 20 και κάτι. Και ψάχνοντας βλέπουμε ότι έχουμε απορίες. Πώς είναι δυνατόν, παράδειγμα, το μήνα Δεκέμβριο να έχει εισπράξει από μισθοδοσίες 9.010,42 ευρώ? Τι λεφτά είναι αυτά που εισέπραξε από μισθοδοσία? Δεν πρέπει να το ερευνήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Μας έκανε επίσης εντύπωση ότι από ό,τι μας ενημέρωσε το λογιστήριο, φέρεται ως εργαζόμενοι πανεπιστημιακού επίπεδου. Το του πανεπιστημιακού επίπεδου σημαίνει ότι έχει έξτρα επίδομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να το ερευνήσουμε? Ή είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αφού το λογιστήριο δεν υπάρχει χαρτί και από ό,τι ξέρουμε εμείς δεν είναι? Δεν πρέπει να τα δούμε? Από αυτού λοιπόν μας έκανε κατάσχεση στους λογαριασμούς μας, ζητώντας τα χρήματα. Δεν θέλω να προχωρήσω αυτά σε βάθος, γιατί βάλτε τι κάνουμε σε αυτά εδώ. Θα σας πω ένα άλλο που μου έκανε επίσης εντύπωση, πάλι από άλλο εργαζόμενο, ο οποίος τώρα συνταξιοδοτήθηκε. Ο εργαζόμενος αυτός ζητά, πώς λέγεται, έβγαλε διαταγή πληρωμής και ζητά από την εταιρεία περίπου 55.000 ευρώ. 57.000 περίπου ευρώ ζητά. Και παρουσιάζεται εδώ οι απαιτήσεις δύο κατηγοριών. Πρώτο, μισθοδοσία που εκκρεμεί και δεύτερο, φάπαξ έναντι της συνταξιοδότησής του. Ποιο είναι όμως το περίεργο που μας κάνει εντύπωση και που ο κύριος Μαυρομήτρος και εκείνος απορεί? Στο έγγραφο που σας διάβασα του κυρίου Θανάτση που μας παραδίδει, λέει για τον ελόγω εργαζόμενο ότι χρωστάμε στον ελόγω εργαζόμενο
το ποσό των 2.000 ευρώ του χρωστάμε μισθούς. Όμως, σε αυτά που απαιτεί ο εργαζόμενος, φαίνεται ότι ζητά μισθούς 22.000. Δεν πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Μας κάνει λοιπόν δικαστικές διαδικασίες. Το δεύτερο είναι στον ίδιο εργαζόμενο. Ενώ έχει κάνει στο υπόμνημα ο κύριος Θανάτσης και μας παραδίδει το ταμείο, έρχεται μετά που εμείς πλέον είμαστε διοίκηση, διότι αυτό σας επαναλαμβάνω, μας το έδωσε 24 εβδόμου και τι μας παρουσιάζει ο κύριος τέος πρόεδρος, κάνει συμπληρωματική και τι λέει, ότι δίνει συναλλαγματική στον κύριο εργαζόμενο περίπου της τάξης των 33.600 ευρώ έξτρα από αυτά τα ποσά που σας είπα και λέει ότι δίνω τη συναλλαγματική αυτή γιατί πρόκειται μετά από περίπου 5-6 μήνες να συνταξιοδοτηθεί και του δίνω από τώρα αυτό το οποίο μπορεί να δικαιούται. Μπορεί να δικαιούται και βγάζω και το ποσό πόσο θα συνταξιοδοτηθεί. Και είναι και βέβαιος ότι θα συνταξιοδοτηθεί. Και ο εργαζόμενος μέχρι τελευταία στιγμή ρωτούσε τι θα κάνει και δεν ήξερε. Και του έβγαλε και επιταγή. Για αυτήν παρακαλώ την επιταγή, βγήκε απόφαση διαταγή πληρωμής. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Καταλαβαίνετε. Και δεν θα σας πω. Και δεν θα σας πω άλλα επ' αυτού. Αυτά δύο έτσι ανακοινώσεις που μου έκαναν εντύπωση όσον αφορά τους εργαζόμενους. Θα σας κάνω άλλη μία που αφορά τα δάνεια. Εμείς προσπαθούμε με την εισπρακτική εταιρεία να κάνουμε ρύθμιση. Έχουμε κάνει τη δική μας ανάλυση, τη δική μας πρόταση προς την ΣΕΠΑ, η οποία έφυγε στις 17 Αυγούστου του 2024, όπου ζητάμε, δεν σας λέω το σκεπτικό, μεταξύ άλλων ζητάμε γενναίο κούρεμα του δανείου, δεύτερο, ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών σε μηνιαίες δόσεις, εκτιμόμενη δυνατότητα για σταθερή πληρωμή 20 με 25.000 τον μήνα. Και του λέμε και στερόγραφο ότι αν υπάρξει περαιτέρω οικονομική δυνατότητα, στόχος μας είναι η άμεση και γρηγορότερη αποπληρωμή των οφειλών. Χθες έγινε η επαναληπτική γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ, παρουσία του ορκωτού ελεκτή, μια συνέλευση που έπρεπε να γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας, επειδή δεν ήρθαν οι σύμβουλοι που έχουν τις μετοχές από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι δηλαδή του κυρίου Μαστροκούκου, δεν έγινε τότε και έγινε χθες. Παρουσία, επαναλαμβάνω, του ορκωτού λογιστή. Επιχειρήθηκε, και λυπούμε που το λέω αυτό, με την συμβολή και τη βοήθεια του ορκωτού, παραπληροφόρηση από τα λεχθέντα του κυρίου Μαστροκούκου και όχι μόνον, αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις οφειλές της εταιρείας. Δεν θα απαντούσα, δεν είχα πρόθεση να ασχοληθώ με τα όσα υπόθηκαν. Όμως επειδή ο κύριος Μαστροκούκος ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια και στάθηκε στο ότι είδε μόνο κάποια τιμολόγια για το νέο πλοίο
77.000 ευρώ και τίποτα παραπάνω, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι το σκάφος αυτό έχει στοιχήσει ένα 455 και έχουν καταβληθεί αυτά τα χρήματα, 1.455.000, ο κύριος Μαστροκούκος αυτό δεν το είδε, δεν το ξέρε, μόνο τα 77.000 είδε. Του λέω να σταματήσει τα ψέματα, γιατί είναι ταυτισμένος με το ψέμα ο κύριος Μαστροκούκος. Αυτό θα το λέω και θα το λέω καθημερινά. Κύριε Μαστροκούκο, ακούστε, δείτε. Εδώ είναι όλα τα τιμολόγια μέχρι τις 9 Τετάρτου που παραδώσαμε την εταιρεία για το καινούριο σκάφος. Και εδώ είναι τα εμβάσματα μέσω τραπέζης για το ναυπηγείο, για τις μηχανές, για τους μειωτήρες, για τους άξονες, για τις προπέλες και μια σειρά από άλλα πράγματα. Δεν μπορείτε έτσι προκλητικά να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είστε εχθρός της αλήθειας. Όμως εμείς υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, το κάνουμε και θα το κάνουμε πάντα με στοιχεία αποδεικτικά αυτών που λέμε. Ενώ εσύ είσαι μαθημένος να λες μονίμως ψέματα, να ξεγελάς τον κόσμο. Άρα δεν είναι 77.000 ευρώ αυτά που βρήκατε, είναι τιμολόγια και τραπεζικές πληρωμές ύψους 1.455.000 ευρώ, κύριε Μαστροκούκο. Μεγάλη απόσταση, από 77.000 στο 1.455, 1 εκατομμύριο, Είπατε επίσης ένα άλλο μεγάλο ψέμα, ότι το χρέος είναι 3 εκατομμύρια. Από πού σας προκύπτει? Από το πρακτικό παράδοσης του ταμείου, το οποίο είναι το πιο επίσημο έγγραφο, το οποίο παραδόθηκε στον κύριο Μακρινάκη, τον πρόεδρο της εταιρείας, 9 Τετάρτου του 24, εδώ αναφέρονται αριθμοί τιμολογίων, ποσά, όλα τα πάντα. Και τι έχει να εισπράξει η εταιρεία μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την ημέρα δηλαδή, 9 Τετάρτου, το οποίο παρακαλώ, δεν το υπογράφω εγώ, το υπογράφει ο λογιστής της εταιρείας και δεν πιστεύω να αμφισβητείτε την αξιοπιστία του κυρίου Ρούσου Αχιλλέα. Φαντάζομαι να μην πείτε σε αυτόν τον πειρασμό και ο κύριος πρόεδρος. Εσείς από τις 9 Τετάρτου κάνατε διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων, μαγειρέματα επί μαγειρεμάτων. Και επειδή δεν το υπογράψατε, ξέρετε, στις 24 του μήνα Ιουλίου το στείλαμε με δικαστικό επιμελητή, κύριε Μαστροκούκο. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, αυτά. Άρα σταματήστε να λέτε ψέματα. Ξέρετε, κύριε Μαστροκούκο, και συμπατριώτες και όχι μόνο που θα παρακολουθήσετε αυτή την παρέμβασή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιο είναι το πραγματικό χρέος. Εμείς μέχρι 9 Τετάρτου είχαμε μία οφειλή 2.480.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το πρακτικό παράδοση ταμείου. Αλλά εδώ μέσα αναφέρεται και τι θα εισπράξει η εταιρεία και τι έχει ήδη εισπράξει από το Υπουργείο. Δεδουλευμένα επί των ημερών μας εισέπραξε 659.000 ήδη για 2 μήνες δρομολόγια και προς βορρά και προς την Αστιπαλιά, και άλλες 93.000 για τις 9 μέρες του Απριλίου. Αυτά, κύριε Μαστροκούκο, οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στο Διάβγεια, έχουν αδά, τις έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν μπορεί να το διαψεύσετε. Όπως δεν μπορεί να διαψεύσετε ότι έχουμε καταθέσει 290.000 εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που υπογράψαμε
τέλος του Νοέμβρη του 23, αυτή που δίδει για κάθε δρομολόγιο στην ΑΝΕΚ 17.500 ευρώ. Από 8.300 που έπαιρνε αυτή τη σύμβαση των 17.500 ευρώ, την διαπραγματεύτηκα εγώ με τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Θανάση, και τον κύριο Παπά, τον υφυπουργό, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια γι' αυτό. Και είναι αυτή η σύμβαση που έχει σώσει την εταιρεία μετά το ατύχημα που είχε το Κάλυμνος. Όταν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτά τα οποία έχουμε να εισπράξουμε, που ήδη εισπράξαμε, τα 690, τα 290, τα 100.000 από την Inter-American με τις μηχανές του Dolphin, από την ασφάλεια δηλαδή, τις 17.000 ευρώ από μια εγγυητική από το Τελωνείο και τις 12.000 ευρώ από την πολυδραστική αναδάνεια που είχε πάρει, τότε αυτά όλα μαζί μας κάνουν 1.080.000 περίπου ευρώ. Όταν αυτό το αφαιρέσουμε από το 2.480, έχουμε μία πραγματική οφειλή 1.320. Και προειδοποιώ, μην βγάλετε τιμολόγια, μην βγάλετε τιμολόγια, πράγμα που δεν μπορείτε να το κάνετε και να τα χρεώσετε σε μας έξω από αυτή τη χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν, κύριε Μαστροκούκο, άλλο τα 3 εκατομμύρια, άλλο το 1.300, και το λέω αυτό με λύπη και για τον ορκωτό ο λογιστή. Ένα τρίτο θέμα το οποίο επίσης προκαλεί, γιατί τα ψέματά σας δεν έχουν όρια. Μας κατηγορήσατε ότι εμείς σπάσαμε την συνεργασία με την ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ έσπασε την συνεργασία με την Λαφάση. Κύριε Μαστροκούκο, ακούστε. 8-12 του 23 σας κάλεσα στο Δημαρχείο. Ήμουνα εγώ, ο κύριος Θανάσης, εσείς, ο κύριος Τρικύλης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, και ο κύριος Δελέχης. Και σας είπαμε ότι μην σπάσετε την συνεργασία εκτός του ουσιαστικού ζητήματος, διότι θα υπάρχει και άλλο θέμα. Το μικρό σκάφος δεν θα έχει πλοίο αντικαταστάτη και θα χάσουμε τον διαγωνισμό για τη γραμμή Κάλυμνος Μαστιχάρικος. Εσείς τότε με έναν τρόπο υπερφύαλο στην κυριολεξία μας είπατε υπάρχουν και σκάφοι στις Κυκλάδες. Εμείς δεν καταφέραμε να βρούμε. Εσείς που ήσασταν οι μάγκες της θάλασσας βρήκατε? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν, γνωρίζατε ότι θα γινόταν η πρώτη ζημιά. Γι' αυτό είπα στον κύριο Θανάση να σας στείλει μια επιστολή, και το κάνει μετά από 3 μέρες και σας λέει τα συμπεράσματα από την συνάντηση που είχαμε. Βέβαια είχε ακολουθήσει και μια δική σας επιστολή σε αυτό το τριήμερο που μεσολάβησε μετά την συνάντηση. Επειδή το θέμα ήταν σοβαρότατο, στις 8 πρώτου του 24 σας στέλνουμε άλλη επιστολή, την οποία υπογράφει ο ομιλών, ο κύριος Θανάσης, ο Διαμαντής ο Γιάννης, ο Σιδερής, ο Παντελής ο Ζωήδης, ο Γαβαλάς και ο Γιαννικουρής, και σας λέμε τις συνέπειες από το σπάσιμο αυτής της συνεργασίας. Και βλέπετε, έρχεται η κακιά στιγμή, όταν παθαίνουν ζημιά οι μηχανές του Κάλυμνος Dolphin. Γιατί είχατε βάλει προς το τέλος έναν καπετάνιο ο οποίος κατάφερε να προκαλέσει 4 ατυχήματα. Αυτές οι μηχανές είναι ευαίσθητες, το ξέρετε. Είναι πολύστροφες. Σας πλησίασαν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από μηχανές, που είναι η δουλειά τους, και σας είπαν πριν συμβεί το γεγονός 15-20 μέρες πριν ότι αυτός ο καπετάνιος θα τεινάξει τις μηχανές στον αέρα. Δεν ακούσατε κανένα. Το αποτέλεσμα ήρθε και έμεινε το νησί.
την καλοκαιρινή περίοδο για 3,5 μήνες χωρίς ταχύπλο σκάφος. Η ΑΝΕΚ στη γραμμή Κάλυνος Μαστιχάρη δεν είχε ταχύπλο σκάφος. Ξέρετε από αυτή τη συνεργασία τι χάσαμε με το σπάσιμο της συνεργασίας? Γύρω στις 300.000 ευρώ. Αυτά εσάς. Δεν σας προβληματίζουν. Εσείς ξέρετε τη θάλασσα. Την ξέρετε μια χαρά. Δεν είναι έτσι, κύριε Μαστρο. Και έχετε υπόψη σας. Αυτό δεν εμπίπτει στα όσα υπόθηκαν στη συνέλευση. Αν δεν έχετε κάνει προσφυγή για τον διαγωνισμό των γραμμών του Κάλυμνος, τότε πραγματικά κάνατε ένα μεγάλο έγκλημα. Σας το λέω από τώρα. Αλλά επανέρχομαι στα τη συνέλευσης για να κλείσω. Κύριε Μαστρακούκο, για πολλωστή φορά θα σας πω κάτι. Ό,τι έχει να κάνει με τη δική μου περίοδο που είχα την ευθύνη είτε στον Δήμο είτε στα νομικά πρόσωπα, για πολλωστή φορά σας το λέω να είστε προσεκτικός. Σταματήστε να λέτε ψέματα. Συμφιλειωθείτε με την αλήθεια. Ξέρετε, έχετε την ευθύνη μιας κοινωνίας 17.000 ανθρώπων. Δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε μονίμως ψέματα. Εγώ κάνω έκκληση για το καλό του τόπου, για το καλό της Δημοτικής Αρχής, διότι εάν τα πάτε καλά εσείς, θα ωφεληθεί ο καλλιμνιακός λαός και θα μας στερήσετε το δικαίωμα να κάνουμε αντιπολίτευση. Εσείς όμως, επαναλαμβάνω, έχετε συγκρουστεί, έχετε τσακωθεί με την αλήθεια. Προβληματιστείτε. Σας κάνω έκκληση. Εγώ πάντως, για τα όσα υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση, θα συναντηθώ με τον δικηγόρο μου να του θέσω και να ακούσει το τι υπόθηκε, έτσι ώστε να κάνω και τις ανάλογες κινήσεις. Κλείνω και σου λέω, Γιάννη Μαστροκούκο, ξεκίνα να λες την αλήθεια. Σου μιλώ σε πολιτικό επίπεδο. Οφείλεις να το κάνεις απέναντι στην κοινωνία η οποία σε τίμησε. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω.